Σήμερα τελείωσε η δίκη των ανηλίκων που κατηγορούνταν για τον εμπρισμό του Κι της Μόριας, την πολύ άσχημη νύχτα αυτή που κάηκε ολοσχερός στο Κι της Μόριας. Το δικαστήριο αποφάσισε να κρίνει για άλλη μια φορά ότι είναι ένοχη η συγκεκριμένη ανήλικη και τα 5 χρόνια σε περιορισμό σε κατάστημα ανηλίκων να γίνουν 4. Θεωρώ ότι η ακροματική διαδικασία κατέδειξε την ενοχή τους. Ήταν μια πολυτελής δίκη, η οποία είχε όλα τα χέγγια της αντικειμενικότητας και της σωστής διερεύνησης υπόθεσης. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτό, αν μη τι άλλο, δικαιώνει όλους αυτούς που υπέφεραν από το μεταναστευτικό και τις συνέπειές τους, ιδιαίτερα αυτή τη βραδιά, την πολύ πολύ τραγική βραδιά, που κυριολεκτικά κινδύνευσαν άνθρωποι να καούν ζωντανοί, άνθρωποι εντελώς αθώοι που ήρθαν στην Ελλάδα ζητώντας άσυλο και με την εμπριστική και την παραβατική συμπεριφορά κάποιων, όπως οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους. Εγώ αντιπροσώπευα κάποιον ιδιοκτήτη παρακείμενης αποθήκης, η οποία ολοσχερώς καταστράφηκε, με αποτέλεσμα η ζημιά να υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο. Μάλιστα, αυτό έχει κριθεί και σε προηγούμενα δικαστήρια αμετάκλητα για τη ζημιά που έπαθε ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας. Θέλω να πω ότι γενικά ήταν μια μέρα που μας θυμίζει το πόσο υπέφερε τούτο το νησί από το μεταναστευτικό και τις συνέπειές του, και ακόμα περισσότερο τι σήμαινε για το χωριό της Μόριας το κλείσιμο της δομής αυτής και το πόσο πολύ κινδύνευσαν άνθρωποι από αυτή την τραγική νύχτα. Λοιπόν, σε ένα δεύτερο άδικο δικαστήριο εφετείου, οι νεαροί, χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο, καταδικάστηκαν εκ νέου. Τη διαφοροποίηση που έκανε αυτό το δικαστήριο ήταν ότι τους αναγνώρισε ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, γελιότητα, διότι ούτως ή αλλιώς μείωσε την ποινή τους από 5 χρόνια σε 4 χρόνια. Οι δικαστές σε αυτά τα δικαστήρια θεωρούν ότι είναι ανέλεγκτοι, αλλά έρχεται και ο Άριος Πάγος και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι ο ένας εκ των 2 νεαρών αφήνεται ελεύθερος μόλις επιστρέψει στην Αυλώνα με απόφαση του Τριμελούς Ανηλίκου, και ο άλλος θα εμφανιστεί στο Τριμελές Ανηλίκων στις 5 του Ιούλη για να αφαιθεί και αυτός ελεύθερος.